Το όλο τώρα που έγινε με τη συμμετοχή σου στην ταινία του James Bond για τον Daniel Craig κτλ. Εσύ τώρα πού ζεις, ρε Τόνια? Εμένα η βάση μου είναι το Λονδίνο. Τα Α, δεν είναι η Αμερική. Χρόνια. Όχι, όχι, ποτέ δεν έχω ζήσει στην Αμερική. Στο Λονδίνο ζεις. Ναι, στο Λονδίνο. Έχεις σπίτι εκεί δηλαδή? Νοικιάζω, ναι. Είναι ακριβά τα ενίκια, είναι ακριβά πάρα έχω πολύ. Πόσο πληρώνεις δηλαδή ενίκιο εκεί στο Λονδίνο? Τώρα νοικιάζω ένα δωμάτιο επειδή ταξιδεύω συνέχεια και περνάω και αρκετό χρόνο και στην Ελλάδα. Και πόσο πληρώνεις, ας πούμε, αν επιτρέπεις? Ένα κανονικό σπίτι, ας πούμε, αυτό που νίκαιζα μέχρι πέρσι, ήταν 1.300 ευρώ, αλλά για 65 τετραγωνικά. Και συγγνώμη, στις ταινίες... Και τώρα είναι, ξέρω εγώ, ένα δωμάτιο κάνει από 400-600 λίρες. Στις ταινίες που συμμετέχεις εσύ παίρνεις πολλά λεφτά, ας πούμε, γιατί εσύ, ρε παιδί μου, έχεις στόχευση τη διεθνή καριέρα, αυτό που λέμε. Εξαρτάται από την παραγωγή και εξαρτάται το τι εννοεί κάποιος πολλά λεφτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μια και τα λέμε. Στην ταινία που έκανες τη συμμετοχή στο James Bond, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που γίνονται είναι η ταινία James Bond, έτσι. Που έπαιξες αυτό το μισό λεπτό, ξέρω, ένα λεπτό. Πόσα λεπτά πήρες για τη συμμετοχή αυτή? Πήρα 6.000 λίρες. Που σημαίνει σε ευρώ? Γύρω στις 8.000 ευρώ. 8.000 ευρώ. Εντάξει, για πόσες μέρες γυρίσματος? Τρεις ημέρες, αλλά ήμουν εκεί 12 ημέρες. Εντάξει, δεν είναι άσχημα, είναι καλά λεφτά. Όχι, μια χαρά. Ναι, αλλά νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι οικονομική απολαυή. Είναι ότι πήρε μέρος σε μια ταινία που θα τη δουν πόσα μάτια, θα τη δει όλος ο κόσμος, σε όλο τον κόσμο. Κυριολεκτικά. Ναι, ισχύει. Και εκτός αυτού, νομίζω όταν είσαι ηθοποιός, είσαι συνειδητοποιημένος ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές τη ζωή που δεν θα έχεις καθόλου δουλειά. Mm-hmm. Και μαθαίνεις.